Το επόμενο ερώτημα που πάλι το ακούω πολύ συχνά σε συζητήσεις με συναδέλφους είναι εντάξει, καλά αποτελέσματα έχετε, αντέχουν όμως το χρόνο. Έχετε μακροχρόνια αποτελέσματα. Η ριζική προστατεκτομία, όπως μου είπε ο κ. Σκολαρίκος, γίνεται εδώ και πόσες δεκαετίες. Εσείς με τη βραχυθεραπεία. Προσπαθώντας δηλαδή να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, και γιατί με βραχυθεραπεία δεν κάνω στους δικούς μου τους αρρώστους, να ξέρετε ότι την προτείνω σε όλους τους αρρώστους που έχουν τα κριτήρια. Τους το προτείνω όταν έρχονται να με δουν. Κάτι που νομίζω ότι το δικαιούται ο άρρωστος. Όταν φτάνει στην ερώτηση πού κάνουν, λέω, υπάρχουν 3-4 κέντρα στην Ελλάδα που το εφαρμόζουν και μπορείτε να ρωτήσετε. Περισσότερες πληροφορίες δεν μπορώ να δώσω. Και αυτό είναι ένα είδος bias, δηλαδή τραβάω τους αρρώστους περισσότερο γιατί τους μιλάω και πολύ ωραία και ίσως να θέλουν να χειρουργηθούν. Αλλά στον άρρωστο δίνω την επιλογή της βραχυθεραπείας πάντα, γιατί πρέπει να το ξέρει. Αυτό που συζητάγαμε με τον Στέλιο είναι ότι, και έπρεπε να το βάλουμε οπωσδήποτε, είναι αυτό που θα μας χτυπήσει η ομάδα της ριζικής προστατεκτομής. Είναι εγώ κάνω ριζικές 20 χρόνια, παιδιά, και έχω και βγάλω τα αποτελέσματα. Εσείς τι έχετε να μου δώσετε για 15 χρόνια, γιατί η μελέτη, ακόμα και οι υπόλοιποι, αν δείτε, το να μιλάς για τον καρκίνο του προστάτη, και το ξέρετε πολύ καλά, με πενταετή επιβίωση είναι αστείο. Πενταετή επιβίωση και τίποτα να μην κάνει τον καρκίνο του προστάτη, ο άστος θα την έχει. Στον καρκίνο του προστάτη πρέπει να μιλάμε για 15 ετή επιβίωση. Επομένως, ο Στέλιος θα σας δώσει. Εδώ είναι πάλι ένα πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο στο Journal of Urology πριν από 2 μήνες. Αυτή η ομάδα είναι από το Mount Sinai της Νέας Υόρκης, Stone και Stock. Ο Nelson Stone είναι ένας από τους λίγους ουρολόγους διαπρεπείς που ασχολείται με βραχυθεραπεία και είναι γνωστός παγκοσμίως. Είναι πολύ αξιόλογη ομάδα. Δημοσίευσαν τα αποτελέσματα 12 ετίας σε 2.000 ασθενείς. Και βλέπετε ότι τόσο η επιβίωση ελεύθερη βιοχημική υποτροπή, όσο και η δική τη νοσοεπιβίωση, είναι συγκρίσιμη απόλυτα με τα αποτελέσματα που έχουμε από παρόμοιες σειρές ριζικής προστατεκτομής. Στέλιο, μην πας στην επόμενη διαφάνεια. Ποιος από εσάς θέλει να τον ρωτήσουμε κάτι, έτσι, δημοκρατικά. Δημοκρατικά. Συνάδελφε, πες μου το μικρό όνομα. Χρήστο. Να ρωτήσεις τι θέλεις, βέβαια, προηγείται η ερώτηση δική σου. Να ρωτήσω εγώ εσένα, αλλά εφόσον έχεις ερώτηση, εσύ θα ρωτήσεις. Αν μπορεί να γίνει αυτό, το κάνω τώρα για να. Βέβαια, κάντο, αυτό λέω. Ευχαριστώ. Απλά μιλούσαμε προηγουμένως για το PSA, το οποίο για να γίνει στον αδύρι θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια. Όχι τουλάχιστον, κατά μέσο ώρα. Κατά μέσο ώρα. Πώς θα ξέρει κάποιος ότι ο ασθενής πάει καλά και δεν χάνει χρόνο, ειδικά αν είναι πιο επιθετικός ο καρκίνος. Ένα. Και δεύτερο, αν αποτύχει αυτό το πράγμα και τελικά πούμε συγγνώμη, δεν πήγαν τα πράγματα καλά, μπορεί μετά να χειρουργηθεί αυτός. Μπράβο. Να ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτηση, που είναι επίσης μια κλασική ερώτηση, που αφενός ακούω πάντα από τους συναδέλφους, αφετέρου ακούω από ασθενείς που έρχονται να τους δω. Μου λένε ότι ο άλλος ουρολόγος που είπα μου είπε μετά από προστατεκτομή κάνουμε ακτινοθεραπεία, μετά από βραχυθεραπεία κάνουμε προστατεκτομή. Η απάντηση είναι σαφέστατα ναι. Κάνουμε προστατεκτομή. Σαφώς έχει περισσότερους κινδύνους για επιπλοκές. Πρέπει να ενημερώσουμε τον ασθενή. Αλλά θυμάμαι και σε ένα αντίστοιχο πάνελ που ήμασταν με τον Σλότα, που τον ξέρετε περισσότερο, ο οποίος ασχολείται με τέτοιες χειρουργία επιπλοκές επιπλοκών, μας διαβεβαίωσε ότι σαφώς έχει κάνει αρκετές στον Καναδά που είναι και έχουν πάει καλά. Να ολοκληρώσω μόνο αυτό. Στο κέντρο που εκπαιδεύτηκα στην Αγγλία, έχουν κάνει γύρω στους 1.900 ασθενείς τώρα. Χρειάστηκε να κάνουν ριζική προστατεκτομή σε 2 μόνο. Ο ένας δεν πήγε καθόλου καλά γιατί είχε ήδη απομακρυσμένες μεταστάσεις. Ο άλλος είναι ακόμα ζει με μηδενικό PSA. Ο λόγος είναι, επειδή όπως ξέρετε όλοι, είναι πολύ δύσκολο μετά από οποιαδήποτε ριζική θεραπεία να αποδείξουμε ότι η υποτροπή είναι τοπική. Πάντως, μου επιτρέπετε αυτό, δηλαδή το μετά από βραχυθεραπεία, να μην πάνε καλά τα πράγματα και η ριζική να αναμένουμε να κάνει ένα θαύμα, αυτό είναι μια απελπισμένη προσπάθεια νομίζω. Δεν περιμένω και τίποτα περισσότερο. Ειδικά επειδή είναι και οι ασθενείς είναι επιλεγμένοι και είναι εντοπισμένος καρκίνος και με χαμηλό κλίσον 3-3. Άρα σημαίνει πλέον δεν νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε και κάτι ιδιαίτερο. Μου επιτρέπεις. Να απαντήσω στην ερώτησή σου, γιατί η ερώτησή σου είναι στην ουσία ότι είναι ερώτηση που θα μας κάνουν αύριο το πρωί, επομένως πρέπει να αλλάξει το κόκκινο να φορέσει μπλε. Αλλά υπάρχει απάντηση σε αυτό όμως και σε αντιρωτάω. Κάνεις ριζικές προστατεκτομές. Πώς ξέρεις ότι ο άρρωστος θα πάει καλά? Ο άρρωστος πάντα ρωτάει γιατρέ μου, αφού κάνω τη ριζική προστατεκτομή, θεραπεύομαι, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο και ποτέ. Μα μου το ρωτάνε κάθε μέρα. Αν δεν σας το ρωτάνε σε εσάς, αποκλείεται. Δεν μπορείτε να το πιστέψω, δηλαδή. Εφόσον το ρωτάνε σε μένα, πάνε να πει ότι το ρωτάνε σε όλο τον κόσμο, εννοώντας δηλαδή ότι είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι. Το πρόβλημα λοιπόν της θεραπείας
Δεν μετριέται τι θα γίνει αν αποτύχει η θεραπεία. Έκανες δύο διαφορετικά ερωτήματα κατά την προσωπική μου γνώμη. Το πρώτο είναι πώς είμαι σίγουρος για την εξέλιξη της θεραπείας που κάνω. Βλέπεις το doubling time μετά τη βραχυθεραπεία του PSA, το doubling time λέω, την μείωση του PSA σταδιακά και ξέρεις γιατί. Άμα δεν δεις σταδιακά ή δεις πέρα από το bounce που έβαλα στην αρχή του PSA που πολλοί την πατάνε και αγριεύουν οι άρρωστοι όταν το κάνεις, παρακολουθείς το πώς φθήνει το PSA σου. Είναι κάτι το ανάλογο με την εξωτερική ακνοβολία. Αυτό που είναι υπέρ της ριζικής προστατεκτομής και του αρρώστου και του γιατρού, ότι εγώ να έχω 0,001 PSA μετά τη θεραπεία, δεν νομίζω ότι σε εξασφαλίζει 100% από το συγγνώμη, και θα σου απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα που έκανες, από το αποτέλεσμά σου, γιατί έχουμε δει υποτροπές στα καλύτερα χέρια. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης που έκανες είναι τι θα κάνω αν αργήσω στον αρρωστό μου. Θα πρέπει να ξέρετε ότι μια θεραπεία κρίνεται με τα ογκολογικά της αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα της 7ετίας, το 10ετίας και 15ετίας που θα δείξει σε επόμενες διαφάνειες ως τέλειος, δικαιώνουν τη βραχυθεραπεία. Επομένως, θέλω να πω ότι έχει ποσοστά, μη στατιστικώς διαφορετικά ποσοστά από τη ριζική προστατεκτομή. Δεν είναι head-to-head μελέτες τυχιοποιημένες για να ξέρουμε, γιατί δεν θα πάρουμε απάντηση. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα που τελικά κρίνει είναι το ογκολογικό αποτέλεσμα και φαίνεται από όλες τις μελέτες που υπάρχουν, δεν υπάρχει διαφορά. Επομένως, δεν υπάρχει τόσο πολύ έννοια του αν δεν πάει καλά αυτός ο άρρωστος, τι θα κάνουμε. Μα και με τη ριζική προστατεκτομή υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά ο άρρωστος. Κατανοητό αυτό που λέω. Δηλαδή, δεν είναι τόσο η καθυστέρηση όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά τουλάχιστον από θέμα ευθύνης του γιατρού, κανένας δεν θα ρίξει σε ένα γιατρό ευθύνη που χειρούργησε, έπεσε το PSA σε 0,00 τόσο και μετά ξανανέβηκε. Μετά ξανανέβηκε, δεν μετά ξανανέβηκε. Ενώ εδώ λέει το PSA να μην πέφτει κάτω, αγχώνεται, ξέρω ότι ο καρκίνος είναι πάνω του. Αυτά τα λέω για να τα ακούσουμε εμείς. Όχι, όχι, σωστά, όχι, δεν έχεις απόλυτο δίκιο. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Δεν είναι κλινική πράξη αυτό και αγχώνεται ο άρρωστος. Αλλά αυτό που πρέπει να πείσει αυτός που πιστεύει στη βραχυθεραπεία είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα ας αργεί να πέφτει το PSA και με την εξωτερική ακνοβολία είναι το ίδιο ακριβώς. Και ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν άρρωστοι οι οποίοι πηγαίνουν για εξωτερική ακνοβολία κατευθείαν. Ας αργεί να πέφτει το PSA και να πέφτει σταδιακά, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι αυτό που σας έδειξα στην αρχή, είναι η μορφή της θεραπείας τέτοια, η χρόνια ακτινοβόληση δηλαδή. Αυτό πρέπει να πείσει στον άρρωστο. Το αν ο άρρωστος θέλει το άμεσο αποτέλεσμα και τελικά ίσως να είναι και ένας από τους λόγους που το χειρουργείο υπερτερεί στην κλινική πράξη έναντι της βραχυθεραπείας σε όλο τον κόσμο, ίσως παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά το τελικό ογκολογικό αποτέλεσμα, 5ετία, 7ετία, 12ετία και κάποια μικρά δεδομένα 15ετία που θα δείτε, σε αναδρομικές μελέτες, γιατί δεν έχουμε προοπτικές τυχιοποιημένες μεγάλες που να ξέρουμε τι μας γίνεται, δείχνουν το ίδιο καλό ογκολογικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ισχυρό κριτήριο. Το αν κάποιος από τους αρρώστους πέσει στο παράθυρο της αποτυχίας ή αν πέσει με τη ριζική, είναι το ίδιο και το αυτό. Δεν μπορείς να το κρίνεις. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε αυτή τη διαφάνεια, γιατί κάτι παρόμοιο, Βαγγέλης, Μουγκούσης, τι βλέπεις τη διαφάνεια αυτή, τι σου κάνει εντύπωση, δεις λίγο τα ποσοστά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η βιοχημική υποτροπή στη 12ετία, 80% σχεδόν, είναι πάρα πολύ ψηλό. Αυτό εκεί έπεσε το μάτι μου. 80% στη 12ετία για καρκίνο του προστάτη θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ καλή low risk ασθενής. Πολύ ωραία, πολύ ωραία παρατήρηση, γιατί είναι σαν επέκταση αυτό της παρατήρησης που ήθελα να κάνω εγώ. Βλέπετε ότι σε ένα 35% σε αυτή τη διαφάνεια δόθηκε συνδυαστική θεραπεία. Και με το συνδυασμό της θεραπείας κάποιος μπορεί να πει, ρε παιδιά, για καθίστε, εσείς μόνο στο 65% δώσατε, γιατί εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε τη βραχυθεραπεία σαν μόνο θεραπεία. Εντάξει, δεν είναι το μοναδικό στον κόσμο, αλλά αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε αύριο έναντι της ριζικής προστατεκτομής. Μα αν έχεις με 65% μόνο, τι σημαίνει το 35%, σημαίνει ότι πήρανε ανθρώπους ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου που τους κάνανε και βραχυθεραπεία και εξωτερική ακτινοβολία. Και πετύχανε σε αυτούς τους κακούς αρρώστους, γι' αυτό που είπε ο συνάδελφος, ένα υψηλό ποσοστό ελεύθερο βιοχημικής υποτροπής. Φανταστείτε δηλαδή να πάρουμε μόνο, δεν ήταν αναλυμένο στη μελέτη, τουλάχιστον διόρθωσέ με, τελειώνει. Όχι, έτσι. Δεν το θυμάμαι καλά. Φανταστείτε να πάρουμε μόνο τους καλούς προγνωστικούς παράγοντες, αυτό που είπε ο κ. Γκουγκούσης πολύ σωστά,
το ποσοστό πιθανό να είναι ακόμα υψηλότερο. Όλοι οι ασθενείς. Παρ' όλα αυτά, να πω για να είμαι δίκαιος ότι είναι ένα κέντρο αναφοράς αυτό, έτσι. Δεν είναι ίσως ο μέσος όρος των βραχυθεραπευτών. Δεν ξέρουμε βέβαια σε αυτό που λέει ο κύριος Βουλγαρής, ο Στέλιος, για να είμαι ειλικρινής. Δυστυχώς έτσι πρέπει να μιλάμε, ή αν όχι μόνο έτσι, δεν ξέρω, γιατί αυτό σίγουρα η μπλε ομάδα θα πρέπει να μας το υπογραμμίσει. Μας μιλάτε μόνο από κέντρα of excellence, τι γίνεται στα κέντρα τα οποία κάνουν βραχυθεραπεία και δεν είναι και τόσο έμπειροι και ποιες είναι οι επιπλοκές και γιατί δεν μας τις παρουσιάζετε. Δεν τις παρουσιάζουμε γιατί δεν παρουσιάζουμε και από κέντρα. Δείξαμε και εικόνα προκτήτηδας. Εννοώ ότι και από τα κέντρα τα οποία δεν είναι κέντρα center of excellence της ριζικής προστατεκτομίας, δεν ξέρουμε σήμερα πραγματικά το τι γίνεται. Για να συνεχίσουμε, επειδή έγινε μια παρένθεση, να υπενθυμίσω, μιλάμε για τα μακροχρόνια αποτελέσματα, τα ογκολογικά της βραχυθεραπείας. Το paper αυτό είναι πάλι από το Seattle, είναι η εξέλιξη του προηγούμενου paper που δείξαμε. Είναι τώρα πλέον αποτελέσματα 15 ετίας, όχι 10 ετίας. Και βλέπουμε ότι οι καμπύλες επιβίωσης παραμένουν ωραία και επίπεδες και στα τρία group χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου. Και έχει ενδιαφέρον από το ίδιο paper να δούμε στο κάτω μέρος αυτού του δύσκολου πίνακα. Έχουμε στοιχεία 15 ετίας από το Seattle, που είναι σαφώς κέντρο Center of Excellence για τη βραχυθεραπεία, και δύο Centers of Excellence για τη ριζική προστατεκτομή, John Hopkins και Washington University του Καταλώνα. Βλέπουμε ότι η 15 ετής επιβίωση ελεύθερη βιοχημικής υποτροπής είναι υψηλότερη στη βραχυθεραπεία. Μπορεί να είναι μη στατιστικό σημαντική, αλλά σαφώς είναι υψηλότερη, με διαφορετικά ογκολογικά χαρακτηριστικά, λίγο πιο επιθετικών όγκων μάλιστα στη βραχυθεραπεία.